σου το μέλλον και τη μόρφωση που θα έχει το παιδί σου. Εντάξει, κάνε υπόθεση δική σου το μέλλον και τη μόρφωση που θα έχει το παιδί σου. Βρίσκεται σήμερα εδώ για να συμπαραστατεί στη συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν η Επιτροπή Αγώνα των Σχολικών Καθαριστριών και το Εργατικό Κέντρο, όπου συμπαραστάθηκε και η Ένωση Γονέων του Νομού Ιωαννίνων για τα τεράστια οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας, οι σχολικές καθαρίστριες και οι εκπαιδευτικοί εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων. Αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν καταδέχεται να συναντήσει εργάτες όταν τα στόματα είναι ανοιχτά και διεκδικούν κόντρα σε αυτή την πολιτική. Δεν καταδέχεται να συζητήσει την παντελή έλλειψη μέτρων ατομικής προστασίας, το ρεαλιστικό σύγχρονο αίτημα για ατμοκαθαριστή στα σχολεία και όχι για χλωρίνη, αφού εκεί δεν φτάνει. Το ρεαλιστικό και σύγχρονο αίτημα οι γυναίκες αυτές να δελεύουν με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας και ανθρώπινα ωράρια. Να μην πληρώνουν το μισό τους μισθό για να μεταφέρονται σαν περιφερόμενος θίασος για τις ανάγκες του κράτους από σχολείο σε σχολείο. Εμείς στεκόμαστε αλληλεγγύοι και το επόμενο διάστημα θα θέσουμε θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να υποχρεωθεί η Δημοτική να πάρει επίσημα θέση απέναντι στο πραγματικά αυτό οξυμένο πρόβλημα. Νομίζουμε ότι όλοι οι γονείς και όλοι οι εκπαιδευτικοί, αν πάρετε υπόψη ότι και σήμερα πολλοί γονείς και πολλά παιδιά φοβούνται να πάνε στο σχολείο, είναι αναγκαίο όσο ποτέ να μπούμε μπροστά για να διεκδικήσουμε πραγματικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των παιδιών μας, των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών.